Έχοντας μαζί τους τους κυνηγητικούς τους σκύλους, τους οποίους μπορούν να βγάλουν βόλτα στο κέντρο της πόλης στέλνοντας τον κωδικό 6 στο 13033, αλλά όχι για να πάνε μαζί μια βόλτα στο βουνό για το αγαπημένο τους χόμπι, υποδέχτηκε αντιπροσωπεία της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Υπήρου τον νέο Υφυπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Αμυρά το πρωί του Σαββάτου έξω από την περιφέρεια Υπήρου. Οι κυνηγοί θεωρούν πως η συνέχιση αυτή της απαγόρευσης του κυνηγιού όπως και του ψαρέματος για ακόμη μια εβδομάδα στο πλαίσιο της παράτασης των περιοριστικών μέτρων δεν είναι απλώς μια αδικία, αλλά μια φασιστική και ρατσιστική απόφαση της κυβέρνησης. Άλλη μια φασιστική απόφαση της κυβέρνησης που μας βρίσκει κάθετα αντίθετους και βρίσκομαι σήμερα εδώ για να εκφράσω την αγανάκτηση των 170.000 κυνηγών, των 15.000 ανθρώπων οι οποίοι δραστηριοποιούνται γύρω από το κυνήγι και ζουν από αυτό. Πολλοί από αυτούς την επόμενη μέρα της πανδημίας δεν θα υπάρχουν. Γιατί απλώς το θέμα δεν είναι σκέτα αντικυνηγητικό, δεν είναι απλά μια ρατσιστική εκδήλωση εναντίον μας από την κυβέρνηση και τον κύριο Χαρδαλιά, αλλά είναι και μια επίθεση εναντίον της εθνικής οικονομίας που αυτή τη στιγμή υποφέρει. Βλέπετε ότι ανοίγουν πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία καταλαβαίνετε και εσείς, όπως και όλοι μας, τι συνωστισμό θα δημιουργήσουν. Η δική μας δραστηριότητα είναι κατά μόνας. Θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή που είμαστε εδώ, εκεί πάνω στην κορυφή του Μετσικελίου ή στην Ολίτσικα, στα βουνά μας, αυτά που εμείς πηγαίνουμε χρόνια ολόκληρα, τηρούμενοι τους κανόνες του COVID, βέβαια, γιατί είναι προϋπόθεση αυτό για να βρεθείς εκεί, αλλά δυστυχώς όμως κανείς δεν μας άκουσε. Επανειλημμένες εκκλήσεις, οι λοιμοξιολόγοι, γνωμοδοτήσαν υπέρ της άρσης της απαγόρευσης της μετακίνησης του κυνηγίου. Πάνω από 100 βουλευτές της Ελληνικής Βουλής κάναν επερωτήσεις, αλλά δηλώσαν και την θέση τους στο ότι είναι παράλογο να απαγορεύεται η δραστηριότητα αυτή. Κανείς δεν άκουσε κανέναν. Έχουμε καταλήξει, έχουμε πλέον συμπεράνει ότι πρόκειται για μια ρατσιστική, φασιστική ενέργεια της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη δια του προσώπου του κυρίου Χαρδαλιά εναντίον μας. Εγώ αυτά έχω να σας πω. Για μας τους κυνηγούς ξεκινάει ένα είδος διαφορετικού αγώνα πλέον. Τα επιχειρήματα από ό,τι καταλάβαμε δεν στάθηκαν ικανά να πείσουν. Δεν είναι θέμα δηλαδή επιχειρημάτων, είναι θέμα ισχύως. Από εδώ και πέρα θα υπάρχει μια κλιμακούμενη πίεση προς την κυβέρνηση με τρόπους όχι σαν αυτούς που μέχρι σήμερα έχετε δει, αλλά με πολύ διαφορετικούς. Στα λίγα λεπτά που είχαν στη διάθεσή τους να μιλήσουν με τον κύριο Αμυρά, οι εκπρόσωποι της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Υπήρου κατάφεραν να κλείσουν ένα ραντεβού μαζί του για να έχουν μια συνάντηση στο πλαίσιο των επαφών που έχει προγραμματίσει, προκειμένου να εξεταστούν τα περιθώρια παρέμβασης με στόχο την άρση της απαγόρευσης. Ο νέος υφυπουργός είναι ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει το μέγεθος του προβλήματος και ήδη έχει δείξει ενδιαφέρον για την επίλυσή του, ζητώντας μάλιστα την άρση της απαγόρευσης σε έγγραφο που υπογράφει μαζί με τον κύριο Σκρέκα. Αντιλαμβάνεται ακόμη τα προβλήματα στην επιτήρηση της λύσας και της πανόλης των χείρων που προκύπτουν από την πάυση του κυνηγιού, τόνισε ο κύριος Μπρέχας. Έδειξε ότι καταλαβαίνει και ότι ενδιαφέρεται να λύσει το θέμα της απαγόρευσης, γι' αυτό άλλωστε μαζί με τον κύριο Σκρέκα έστειλε και στη Βουλή έγγραφο με το οποίο ζητάει την άρση της απαγόρευσης. Δυστυχώς δεν καταλαβαίνουν ούτε από τους ίδιους δικούς τους ανθρώπους το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργούν. Ο κύριος Αμυράς, λόγω της θέσης του, αντιλαμβάνεται ότι θα έχουμε προβλήματα τόσο με την λύσα που αποκλειστικά οι κυνηγοί ασχολούνται με την επιτήρησή της, όσο και με την πανόλη των χείρων. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι τρομερά ζητήματα τα οποία οι γραφειοκράτες δυστυχώς δεν καταλαβαίνουν. Ο κύριος Αμυράς, επειδή βρίσκεται σε μια θέση ευθύνης και γνωρίζει τα θέματα αυτά, γι' αυτό το λόγο και έκανε αυτή την παρέμβαση στην κυβέρνηση και στους αρμόδιους, στον κύριο Γεραπετρίτη και στον κύριο Χαρδαλιά, γιατί αντιλαμβάνεται ακριβώς αυτό. Το μέγεθος του προβλήματος, εκτός του οικονομικού, αλλά και το πρόβλημα το οποίο θα δημιουργηθεί σε σχέση με ασθένειες που αποκλειστικά και μόνο ασχολούνται οι κυνηγοί.